Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τελικά, τι ανεβάζει την θερμοκρασία του πλανήτη? Τι πιστεύετε? Θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αναλύσουμε σήμερα, καθώς έπεσε στα χέρια μου ένα τρομερό άρθρο του Harvard, το οποίο αξίζει πιστεύω όλοι να το ακούσουν και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε μόνοι σας τι τελικά ισχύει. Ο άνθρακας, αυτό που μας λέει το Πανεπιστήμιο του Harvard, ο ήλιος, γεωμαγνητικές καταιγίδες, ηλιακές καταιγίδες, τι από όλα αυτά μπορεί να ισχύει? Όσοι τύχει και συνδεθούν στην εκπομπή και την δουν ζωντανά, στο τέλος της εκπομπής θα μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτό το ζήτημα και φυσικά θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάποια σχόλια και σε κάποιες ερωτήσεις φυσικά που θα θέσει το κοινό της θετικής ντοπαμίνης. Αν φυσικά είστε νέοι στο κανάλι και με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, χτυπήστε το καμπανάκι σας για να σας έχω ειδοποιήσεις και φυσικά όσοι από σας θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη για να δείξετε την υποστήριξη σας τόσο σε μένα και φυσικά να ανοίξετε κλειδωμένα βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Τώρα, πάμε να διαβάσουμε αυτήν την μελέτη που σας έλεγα του Harvard, η οποία λέει ότι είναι από το 18. Θα γύρω κάποιες υποψίες και ερωτηματικά όσον αφορά είναι από το 18, γιατί τώρα έχουμε 15 Σεπτεμβρίου του 2024. Οπότε αναρωτιέμαι μήπως ολοκληρώθηκε τους τελευταίους μήνες ή μήπως ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα, και αυτό είναι κάτι φυσικά που δεν το αναφέρει η έρευνα. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς λέει αυτή η έρευνα. Δημοσιεύτηκε λοιπόν στο επιστημονικό περιοδικό Joule και δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες, επαναλαμβάνουν μελέτη του Harvard, οι ανεμογεννήτριες προκαλούν αυτές σημαντικές αλλαγές στις θερμοκρασίες γύρω τους, αυξάνοντας δραματικά την επιφανειακή θερμοκρασία στις περιοχές που βρίσκονται. Και θα με αφορούσε πάρα πολύ αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και να μου απαντήσει κάποιος αν τυχόν βάζουν και τους μετρητές εκεί κοντά, τους μετρητές της θερμοκρασίας εκεί κοντά, προκειμένου να δείχνουν ότι όντως υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μας λέει το άρθρο είναι πως οι μεγάλες ανεμογεννήτριες, οι μεγάλες, προκαλούν τοπικές αυξήσεις στην θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης, με την θερμότητα να αναμειγνύεται σε τμήματα της ατμόσφαιρας και να επηρεάζεται, ο γύρω χώρος. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Που επαναλαμβάνω, αν τυχόν οι μετρητές μπαίνουν κοντά στα σημεία όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, πολύ πιθανόν να φαίνεται πως υπάρχει και μία αύξηση της θερμοκρασίας. Εντάξει, και στη συνέχεια να μας λένε φυσικά ότι υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη τη Γη. Δεν θέλω να πω ότι ο άνθρακας δεν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά. Επηρεάζει θετικά ή αρνητικά, θα τα πούμε στο μέλλον όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό με τις ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ανεμογεννήτριες μεταξύ 100 έως 150 μέτρων, οι οποίες λειτουργούν τη νύχτα, μπορούν να τραβήξουν θερμότερο αέρα μέχρι και 550 μέτρα σε ύψος, σμπρώχνοντας τον στην επιφάνεια κάτω τους, θερμαίνοντας το έδαφος της Γης. Αυτό επηρεάζει ανθρώπους, φυτά και ζώα που ζουν κοντά τους και φυσικά δεν είναι απορρικανές ότι συνήθως τα πάντα είναι καμένα. Εν τω μεταξύ, άσχετο, το διάβασα και αυτό σήμερα, ότι από δικηγόρο κιόλας, κρίνεται αντισυνταγματικό. Κρίνεται αντισυνταγματικό το να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες σε σημεία όπου έχει καεί δάσος και χαρακτηρίστηκε η εδαφική έκταση αναδασωτέα. Τι μας λέει αυτό? Πάντως δεν απορρεί κανείς ότι αυτό επηρεάζει, λέει, ανθρώπους, φυτά και ζώα που ζουν κοντά τους, γιατί συνήθως αν τα πάντα είναι καμένα τριγύρω, δεν μπορούν να ζήσουν άνθρωποι, ζώα και φυτά τριγύρω τους από τις ανεμογεννήτριες. Η μελέτη έγινε, λέει, για να εξετάσει τις επιπτώσεις εάν η ΗΠΑ, η Αμερική, παρήγαγαν όλη τους την ενέργεια από ανεμογεννήτριες. Έδειξε πως η ανάμιξη θερμότερου αέρα με ψυχρότερο λόγω των τουρμπινών θα ανέβαζε την θερμοκρασία 0,54 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που θα βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες. Σε κάποιες από τις περιοχές είδαν πως η αύξηση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, δεν μπορώ δυστυχώς να σας την δείξω,
Για παράδειγμα, η νοτιοδυτική Μινεσότα θα μπορούσε να δει αύξηση μέχρι και 0,8 βαθμούς Κελσίου λόγω των ανεμογεννητριών. Και το ζήτημα είναι, αν ας πούμε στη Μινεσότα η αύξηση είναι 0,8%, που η Αμερική είναι μια υποτίθεται βόρεια ήπειρος και μιλάμε για την Αμερική. Αν το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα ή ας πούμε σε αραβικές χώρες που είναι πιο θερμές, πόσο πιο θερμές θα γίνουν αυτές οι χώρες? Ωραίο, εκπληκτική ερώτηση. Φαντάζομαι ότι αυτό λίγο θα δυσκολέψει τους επιστήμονες να το απαντήσουν. Η μεγαλύτερη αύξηση στις θερμοκρασίες συμβαίνει την νύχτα, τονίζουν οι ερευνητές. Μειώσεις εκπομπών της Μινεσότα. Σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου ρύπανσης της Μινεσότα, η Μινεσότα εξέπεμψε περίπου 150 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αερίων θερμοκηπίου το 2016, χρησιμοποιώντας την ίδια λογική που χρησιμοποίησε και η κυβέρνηση Ομπάμα για να δημιουργήσει το σχέδιο καθαρής ενέργειας. Εάν εξαλείφαμε πλήρως όλες αυτές τις εκπομπές στο 0, θα υπήρχε μια αποτροπή της τάξης των 0,004 βαθμών Κελσίου μέχρι το 2100, που είναι πολύ μικρό για να μετρηθεί. Σε απλά ελληνικά, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν ουσιαστικά στη Μινεσότα ανεμογεννήτριες δεν βοήθησε καθόλου στην αποτροπή της αύξησης της θερμοκρασίας της γης σε εκείνη την περιοχή του πλανήτη. Αυτό μας λέει η έρευνα, συγγνώμη, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές, ότι οι εκπομπές δεν μειώθηκαν. Οι εκπομπές δεν μειώθηκαν. Παρά μόνο 0,004% βαθμοί Κελσίου μέχρι και το 2100, που είναι ένα, λέει, πολύ μικρό ποσό ή ποσοστό, αν θέλετε, προκειμένου να μετρηθεί. Βέβαια, λέει, το πρόβλημα δεν είναι η Μινεσότα, αλλά βιομηχανικές περιοχές που έχουν τεράστιες εκπομπές, π.χ. Γερμανία, διοξιδίου του άνθρακα, που θα είχε νόημα να γίνει στροφή σε πιο καθαρή ενέργεια, όπως φυσικά έχουν κάνει και οι Γερμανοί. Όποιος πετάει π.χ. για Ντόρτμουντ ή Ντίσσελντορφ, βλέπει ότι στο Ντίσσελντορφ έχουν μπει πάρα πολλές ανεμογεννητρίες, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα είναι όλα καμένα. Στη Γερμανία το τοπίο παραμένει πράσινο γύρω-γύρω από τις περιοχές που έχουν ανεμογεννήτρες και φυσικά δεν έχουν τοποθετηθεί σε κατοικημένες περιοχές. Και συνεχίζει το άρθρο, όμως η τοποθέτηση ανεμογεννητριών θα πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής και όχι παντού και για όλα. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή, λέει, η πιο καθαρή ενέργεια είναι η πυρηνική, ενώ έχουμε πλέον τις γνώσεις και την τεχνολογία ώστε να την κάνουμε πιο ασφαλή. Το άρθρο που διαβάζω τώρα είναι από το techmaniacs.gr, αλλά έχει δημοσιευτεί σε πάρα πολλές εφημερίδες και σε πάρα πολλούς διαδικτυακούς ιστοτόπους. Μάλιστα. Άρα, τι συμπεραίνουμε? Ότι αυτοί που μας λέγανε ότι όλα αυτά περί της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη, ότι είναι π.χ. μόνο από το διοξείδιο του άνθρακα, δεν επαληθεύεται και τόσο πολύ. Όσοι έχουν ερωτήσεις, είναι η κατάλληλη στιγμή, παιδιά. Όσοι έχουν ερωτήσεις ή όσοι θέλουν να τοποθετούν, να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά που είπα μόλις τώρα, φυσικά είστε ελεύθεροι να κάνετε κάποια ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Ο Διονύσης μου γράφει, αλλάξαν τον νόμο, Γιάννη, τώρα μπορούν να βάζουν ανεμογεννήτριες. Διονύση μου, το άρθρο που διάβασα είναι σημερινό και είναι γραμμένο από δικηγόρο. Και αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι ότι όντως απαγορεύεται σε περιοχή που έχει κριθεί, επαναλαμβάνω, έτσι, Διονύση, σε περιοχή που έχει κριθεί αναδασωτέα. Αυτό είναι το σημαντικό, η σημαντική λεπτομέρεια. Ότι προβαίνουν στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών ακόμα και σε περιοχές οι οποίες έχουν κριθεί αναδασωτές. Όχι μόνο σε αυτές που δεν έχουν κριθεί αναδασωτές. Μάλιστα. Θα περιμένω λίγο να δω, 1-2 λεπτά, αν κάποιος μπορέσει να γράψει κάποιο σχόλιο. Ηλιάνα, καλησπέρα Ηλιάνα, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat. Γιάννη, θεωρείς πως στην υπερθέρμανση συμβάλλει σημαντικά και ο ήλιος? Ναι, εννοείται.
Εννοείται πως συμβάλλει ο ήλιος. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη γεωλογία, εγώ για παράδειγμα ακολουθώ έναν Γερμανό, Αμερικανό επιστήμονα, ο οποίος αναλύει τα γεωλογικά δεδομένα από πριν 400.000 χρόνια και ο άνθρωπος είναι άκρος πεπισμένος ότι η κίνηση που κάνει ουσιαστικά η Γη, εντάξει, όσο περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και ο ήλιος φυσικά, η κίνηση που κάνει ολόκληρος ο γαλαξίας μας, ότι ουσιαστικά όλα μα όλα αυτά έχουν σχέση με την ιερή γεωμετρία, έχουν σχέση με τη συμπατική κίνηση του γαλαξία 25.920 χρόνια που χρειάζεται για να γίνει μια πλήρης περιστροφή, αν το θέλεις έτσι, κάθε ζώδιο να παραμείνει 2.160 χρόνια στη Γη, ας το πούμε έτσι, καρφιτσωμένο, σφινωμένο, κάθε ζώδιο στη Γη. Οπότε ναι, το πιστεύω αυτό, ότι το κάνει ο ήλιος. Μία από τις πιο μεγάλες παραμέτρους όσον αφορά την αλλαγή της θερμοκρασίας πάνω στον πλανήτη είναι ο ήλιος, είναι η κίνηση φυσικά της Γης και είναι ότι όλα αυτά αλλάζουν ανά εκατοντάδες μέχρι και χιλιάδες χρόνια, ο μεγάλος και ο μικρός είναι αυτός, που λες Ηλιάνα ακριβώς, και εννοείται αυτό που λέει αυτός ο επιστήμονας, του οποίου το όνομα δεν χρειάζεται να το πω, κάποιοι που με έχουν παρακολουθήσει παλαιότερα ξέρουν ποιος είναι, του έχω τρομερή αδυναμία, τον αναφέρω ως τον Πλάτωνα της Αμερικής. Ο άνθρωπος έχει τρομερές γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό. Και σε επόμενη εκπομπή, η Λιάνα και οι λοιποί φίλοι που έχετε τώρα συνδεθεί, θα σας πω κάποια πράγματα σχετικά με τις αλλαγές στις θερμοκρασίες και σχετικά εννοείται με το πώς πολλές φορές ο νότος γίνεται κρύος και ο βοράς γίνεται ζεστός. Γι' αυτό, όπως σας είπα και στην αρχή, κάντε like όσοι έχετε συνδεθεί τώρα σε αυτήν την εκπομπή, εγγραφή στο κανάλι φυσικά και όσοι θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη και να χτυπήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέες εκπομπές. Νομίζω ότι θα διαβάσω ένα ακόμα σχόλιο της Ευαγγελίας. Σε ευχαριστούμε που μας επιβεβαιώνεις επιστημονικά κάτι που για μένα ήταν κάτι αυτονόητο. Και για μένα ήταν αυτονόητο, Ευαγγελία. Απλά πάντα εγώ περιμένω την επιβεβαίωση από την επιστήμη. Το ξέρω ότι το κάνω αυτό. Φυσικά κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε χαζοί. Βλέπουμε ο κύκλος της γης πώς γίνεται. Και όσοι είμαστε και πιο πολλά χρόνια στον πλανήτη, ξέρουμε τι κλίμα υπήρχε παλιά, τι κλίμα υπάρχει τώρα. Αλλά ξέρουμε και ότι είναι εν μέρη από τη Γη και τον ήλιο, αλλά ξέρουμε ότι είναι και από τον άνθρωπο. Αλλά φυσικά τώρα επεμβαίνουν και οι κολοσσοί, όπως λέει τώρα η Ευαγγελία, επεμβαίνουν οι κολοσσοί για να μας φορολογούν ώστε να πληρώνουμε παραπάνω χρήματα, εντάξει, για την αλλαγή του περιβάλλοντος που προκαλούν τα αυτοκίνητα. Ήδη από καιρό το έλεγα αυτό στο κοινωνικό μου περιβάλλον, λέει η Ευαγγελία Κόκαλη, μέλος του καναλιού. 75% μείωση στις βροχοπτώσεις οι ανεμογεννήτριες. Αυτό ο Φόρτ το γράφει αυτό το σχόλιο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσω. Meatball, the earth has been hit hard the last days with X-class magnitude solar flares. Λίγο να το μεταφράσω λίγο αυτό που γράφει ένας φίλος, ένα δευτερόλεπτο λίγο, γιατί θέλω ακριβή μετάφραση, παιδιά, sorry. Είναι στα αγγλικά το σχόλιο. Ουσιαστικά ότι χτυπήθηκε από ηλιακές εκλάμψεις, προφανώς θα λέει ο φίλος. Η Γη χτυπήθηκε σκληρά τις τελευταίες ημέρες με ηλιακές εκλάμψεις μεγέθους X. Της τάξης μεγέθους X, αναφέρει ένα σχόλιο. Massive flood and power outages across the planet. Και ότι υπήρξαν φυσικά μεγάλες αναταραχές τουλάχιστον στο ενεργειακό πεδίο της Γης και φυσικά στο ηλεκτρικό πεδίο της Γης, για να το πω ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, η Ηλιάνα προτείνει ένα ντοκιμαντέρ, όποιος θέλει να δει το ντοκιμαντέρ «Ο πλανήτης των ανθρώπων» όσον αφορά την απάτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Μάικλ Μουρ. Ο Μάικλ Μουρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει όλες αυτές τις εναλλακτικές, θα λέγει κανείς, βασικά τα εναλλακτικά ντοκιμαντέρ όσον αφορά πολλά θέματα. Πιστεύω η Ηλιάνα τα ξέρει μέχρι και πιο καλά από μένα, αλλά τον ξέρω τον άνθρωπο, νομίζω ένας Αμερικάνος μουσάτος, τον οποίο δεν τον χωνεύει καθόλου και το σύστημα της Αμερικής. Ωραία, αφού
Δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση και κάποια άλλη απορία. Εγώ θα κλείσω έτσι αυτήν την εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν την επιστημονική επιβεβαίωση από το Harvard. Εντύπωση μου κάνει πως είναι από το 18, λέει, αλλά νομίζω πως πρέπει να ολοκληρώθηκε προφανώς τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες διαφορετικά. Κάποιος θα την είχε πάρει χαμπάρι, δεν υπήρχε περίπτωση, κάποιος θα την είχε πάρει χαμπάρι αυτήν τη μελέτη και θα την είχε αναδημοσιεύσει πολύ πιο νωρίς και κοινοποιήσει, προκειμένου και εμείς οι υπόλοιποι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, αυτά από μένα, όπως σας είπα και πριν, όσοι θέλετε κάντε ένα like, κοινοποιήστε ελεύθερα και τα λέμε στις επόμενες εκπομπές, αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.